Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι γάτε και οι σκύλοι στο σπίτι μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνιση τροφικών αλλεργιών στα παιδιά. Οι ειδικοί αλλεργιολόγοι υπογραμμίζουν ωστόσο ότι υπάρχουν αρκετέ μεταβλητέ που πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Επιστήμονε από την Ιατρική Σχολή τη Φουκουσίμα ανέλησαν στοιχεία για χιλιάδε παιδιά που γεννήθηκαν στην Ιαπωνία μεταξύ 2011 και 2014 εξετάζοντας το στατιστικό συσχετισμό της ύπαρξης κατοικίδιων ζώων με την εκδήλωση διατροφικών αλλεργιών στα παιδιά. Οι επιστήμονες εστίασαν στις οικογένειες που είχαν κατοικίδια πριν και αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού και στις τροφικές αλλεργίες που εκδήλωναν τα παιδιά στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής τους. Από τις 66.000 περιπτώσεις που εξέτασαν, το 22% είχε γεννηθεί σε σπίτι με κατοικίδιο και ως εκ τούτου είχε εκτεθεί σε μικρόβια και δυνητικά αλλεργιογόνα που σχετίζονται με τα κατοικίδια. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, τα παιδιά που μεγάλωσαν σε σπίτι με σκύλο εμφάνισαν αλλεργίες που σχετίζονται με αυγά, γάλα και ξηρού καρπούς σε ποσοστό μικρότερο από το μεσόρο του γενικού πληθυσμού. Όσοι ανήλικοι είχαν μεγαλώσει με γάτες, φαίνεται πως είχαν οργανισμό πιο ανεκτικό στα αυγά, το σιτάρι και τη σόγια.